Αγαπητοί μου φίλοι, βρίσκομαι στην περιοχή Ζάστοβα. Είναι 21 Ιουλίου του 2022. Είμαστε μαζί με τον φίλο Θεοχάρη, τον αγαπητό φίλο Θεοχάρη, στο παλαιό σανατόριο της Ζάστοβας. Ζάστοβα είναι η θέση αυτή εδώ, όπου ο μεγαλέμπορος και βιομήχανος Βασίλειος Μαραγκόπουλος το 1936, το Μάιο του 1936, συνεκάλεσε τους φορείς της Αχαϊκής Πρωτευούσης και τους είπε την ιδέα που είχε, η οποία θα πραγματοποιεί το μυδικά το έξοδα, της ανεγέρσεως και της ιδρύσεως ενός σανατορίου για τους φυματικούς στην περιοχή αυτή, στην Ζάστοβα. Τα έξοδα θα τα αναλάμβανε ο ίδιος, όπως και γένετο. Το κτίριο αυτό είναι χτισμένο με ένα πρωτοποριακό σύστημα για την εποχή του, με οπλισμένο σκυρόδεμα, και η τύχη του από λίθους πέτρες. Είναι εγκαταλελειμμένο και βρίσκεται σε μια πανέμορφη περιοχή, σε μια πολύ όμορφη περιοχή, μια περιοχή εξαισίου φυσικού κάλους. Είναι η ώρα απογευματινή και σκέφτηκα να κάνω αυτό εδώ το βίντεο για να δείτε το θαυμάσιο αυτό τοπίο. Είναι μέσα στα Πεύκα. Και στις κορφές του Παναχαϊκού υπάρχουν έλατα. Ο χώρος εδώ καλύπτεται από πεύκα, πουρνάρια και βρύς. Είναι πολύ όμορφο το μέρος αυτό, δυστυχώς εγκαταλελειμμένο πλήρως. Το κτίριο λοιπόν αυτό άρχισε να κατασκευάζεται το 1936, το Μάιο του 1936, και οι εργασίες αναγέρσεώς του σταμάτησαν με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έκτοτε σταμάτησε κάθε οικοδομική δραστηριότητα στον χώρο αυτό. Περπατώ σιγά σιγά για να μην κουνιέται εικόνα. Αυτό βέβαια θα φανεί όταν περάσει το βίντεο στον υπολογιστή. Το τοπίο είναι πανέμορφο και θα το θαυμάσουμε και από κοντά, από την άλλη πλευρά του κτηρίου προς την οποία κατευθυνόμαστε. Κάνουμε αργά βήματα για να μην κουνηθεί η εικόνα. Βλέπετε τι έχουν κάνει οι μεταγενέστεροι στο κτίριο αυτό, το οποίο δυστυχώς έχει εγκαταλειφθεί και έχει κακοποιηθεί, θα έλεγα, πλήρως. Και θα σας πω στο επόμενο βίντεο, ή μάλλον στο βίντεο το ίδιο, θα δω πόσο θα διαρκέσει. Θέλω να μην κρατήσει πολύ αυτό το βίντεο, γιατί δεν πρέπει να ανοιχτώνεται κάποιος εδώ πέρα. Δεν πρέπει, και θα σας πω το λόγο σε λίγο, όταν εισέλθω μαζί με τον αγαπητό φίλο Θεοχάρη στο ισόγειο του κτηρίου αυτού. Βλέπετε εδώ τι γίνεται.
Λοιπόν, άρχισε το 1936 να αναγείρεται αυτό το κτίριο που θα λειτουργούσε ως σανατόριο για τους φυματικούς των πατρών και γενικότερα της Αχαΐας και ενδεχομένως και άλλων περιοχών της Πελοποννήσου, με έξοδα του πατρινού ευεργέτου Βασιλείου Μαραγκοπούλου, του οποίου το όνομα φέρει μία οδός της περιοχής μου στα σύνορα των πατρών, και επί της οδού αυτής βρίσκεται και το στρατόπεδο των πατρών Βασιλείου Μαραγκοπούλου. Είναι δύσκολο να μπει κανείς μες στο κτίριο, να ανέβει μάλιστα τους ορόφους, καθότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Βλέπετε εδώ το χάος και την κατάδεια που επικρατεί σε αυτό το κτίριο. Εδώ. Θεοχάρη, να ανέβουμε από εδώ. Ανεβαίνουμε από στο ίδιο χώρο. Ναι. Πρέπει να ανεβαίνουμε στον ίδιο χώρο. Ναι. Ανεβαίνουμε λοιπόν με τα μεγίστης προσοχής στο εσωτερικό του κτηρίου για να δείτε και τι γίνεται. Κάτω ο χώρος χρησιμοποιείται ως μαντρί. Ως μαντρί χρησιμοποιείται. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα τα αποξηραμένα κόπρανα των ζώων. Θεοχάρη, πέρασε μπροστά για να με βοηθήσεις να ανέβω. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Είμαστε σε ένα σημείο του εσωτερικού χώρου του σανατορίου της Ζάστοβας και καταγράφουμε τις άθλιες αυτές εικόνες που δείχνουν το επίπεδο της μεγίστης πλειονότητος του λαού αυτού, ο οποίος δεν αντιδρά στην καταπάτηση των ανθρωπίνων ελευθεριών του και παραμένει απαθής. Έως πότε άραγε? Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Αν μπορέσουμε, Θεοχάρη, να περάσουμε από εδώ, θα μου δώσεις το χέρι σου. Καταγράφονται βέβαια αυτά στο βίντεο, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Είμαστε στον εσωτερικό χώρο του κτηρίου αυτού, σε το υπερυψωμένο ισόγειο, όπου καταγράφουμε τις άθλιες αυτές εικόνες. Τώρα το τι είναι ακάθετη το οποίο βλέπετε δεν μπορώ να το προσδιορίσω, αλλά εδώ βοσκοί στεγάζουν τα προβατά τους, τα γιδοπροβατά τους, αλλά υπάρχουν και ίγνη σατανιστών στον χώρο αυτό. Μάλιστα την περασμένη φορά, που ήταν η πρώτη φορά που με τον αγαπητό φίλο Θεοχάρη επισκέφθηκε το χώρο αυτό, βρήκαμε σε ένα σημείο κάρβουνα πάνω σε ένα βράχο και επί του βράχου και πέριξ του βράχου υπήρχαν πέτρες κυκλικά τοποθετημένες. Κατεβαίνουμε τώρα κάτω
υπάρχουν σκαλιά, υπάρχουν αρκετές πέτρες πάνω στα σκαλιά και είναι δύσκολο. Θα δείτε τώρα το κατάντημα του κτηρίου αυτού, για το οποίο άλλα ονειρευόταν ο Βασίλειος Μαραγκόπουλος. Εδώ είναι ο χώρος όπου στεγάζουν τα ποιμνιά τους οι βοσκοί της περιοχής. Τα βλέπετε έτσι, βλέπετε. Θα μου πείτε και θα αναρωτηθείτε, έχει ιδιοκτήτη αυτό το κτίριο? Ναι, υπάρχει ιδιοκτήτης, ο οποίος δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται. Και ποιος είναι? Είναι το νοσοκομείο νοσημάτων θώρακος των Πατρών, δηλαδή η έκτη υγειονομική περιφέρεια, η οποία αδιαφορεί πλήρως για την εγκατάλειψη αυτού του κτηρίου, το οποίο θα ήταν όντως ένα νοσοκομείο με υψίστες προδιαγραφές για την βορειοδυτική Πελοπόννησο. Δυστυχώς, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο θάνατος του Βασιλείου Μαραγκοπούλου το 1944, ματέωσαν τα σχέδια αυτά για την ολοκλήρωση της αναγέρσεως του κτηρίου, το οποίο θα ήταν ένας τόπος όπου οι θυματικοί των Πατρών θα γιατρεύονταν. Έχουμε και κάτι άλλο εδώ να σας δείξουμε, τα οποία είναι σχεδιασμένα στο σημείο αυτό. Κοιτάξτε. Το τι είναι αυτά δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Βλέπω και μία πεντάλφα και κάτι άλλα σήματα, κάποια άλλα σχέδια. Η πεντάλφα μπορεί να παραπέμπει σε σατανιστές. Τα υπόλοιπα δεν το γνωρίζω. Υπήρχαν και άλλα εδώ, υπάρχουν και άλλα εδώ. Έχουν αφήσει πολλοί τα αποτυπωματά τους, τις βλακίες τους. Πάνω στο τσιμέντο έχουν χαραχθεί διάφορα πράγματα. Και βλέπουμε και εδώ ένα σταυρό. Ασφαλώς χριστιανικός δεν πρέπει να είναι αυτός ο σταυρός. Κάτι άλλο είναι. Είναι λίγο δύσκολο να βολεύουμε τις σκάλες, οδηγεί στους ορόφους η σκάλα αυτή, τους πάνω ορόφους. Δεν υπάρχουν προστατευτικά και κλειδώματα και εδώ
Α, μάλιστα. Είναι αυτά που οποία λέγαμε. Η πεντάλφα, η σατανιστική και το 666. Τα βλέπετε. Είναι και οι αντάβγειες εδώ, το φως του ηλίου, του δίωδος ηλίου, το οποίο δεν επιτρέπει τη λήψη μιας πιο καθαρής εικόνας. Δυσκολεύομαι όντως να σε βγάλω. Θα πλησιάσω και ίσως να δείτε από το βίντεο, ναι, ναι, θα το βλέπετε τώρα, τι υπάρχει εδώ. Εκεί κάποιο ανδρικό γεννητικό όργανο είναι εκεί. Όπως θα δείτε, η πεντάλφα, από εδώ φαίνεται πολύ καλά. Φαίνονται πολύ καλά αυτά που έχουν γράψει οι σατανιστές εδώ, σε αυτό το δωμάτιο του Μητελούς Σανατορίου της Άστοβας. Φαίνεται. Πολύ καλά. Είναι απτές αποδείξεις ότι εδώ δρούν σατανιστές. Και φυσικά δεν μπορεί να παραμείνει κανείς για πολλή ώρα, και μάλιστα είναι πολύ επικίνδυνο να νυκτωθεί εδώ. Δεν μπορεί να καθίσει τη νύχτα εδώ, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Από εδώ παρέχεται μια θαυμάσια θέα του Παναχαϊκού Όρους και από τις άλλες πλευρές, και αυτό εδώ δεν μπορώ να ξέρω τι είναι, ίσως να είναι κάποιο ανδρικό γεννητικό όργανο. Εδώ βλέπουμε ένα σταυρό και κάτι άλλο το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς σημαίνει. Βλέπουμε εδώ ένα καμένο ξύλο και από εδώ δεν φαίνεται βέβαια η εικόνα, διότι είναι σκοτάδι. Το είδατε άλλωστε τι ήταν, είναι μια πεντάλφα. Και από εδώ παρέχεται μια θαυμάσια θέα του όλου τοπίου. Πολλά σημεία, ίσως είναι από σημάδια φωτιάς, δεν μπορώ να ξέρω. Ίσως να είναι από σημάδια φωτιάς. Θα πρέπει λοιπόν το νοσοκομείο νοσημάτων θώρακος, που η ιδιοκτησία του είναι αυτό το κτίριο, να φροντίσει για την ασφάλεια του κτιρίου αυτού, τον καθαρισμό εν πρώτης, και κάποια στοιχειώδη προφύλαξη του χώρου αυτού. Από εδώ παρέχεται μια θαυμάσια θέα προς τον Παταϊκό κόλπο. Αυτά ήθελα να πω, φίλοι μου. Πήρατε μια γενική εικόνα του Σανατορίου της Άστοβας και του Παναθηλίου καταντήματός του. Αυτό είναι μια μικρογραφία της γενικής Παναθηλίας καταστάσεως του ελληνόφωνου, και όχι, και όχι ελληνικού κράτους. Του ελληνόφωνου κράτους, έτσι το χαρακτηρίζω εγώ. Και δυστυχώς όχι ελληνικού. Είναι το ψευτορωμαϊκό, όπως θα έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς
ο έτολος. Ας κλείσω λοιπόν το βίντεο αυτό με την λήψη αυτής της υπέροχης εικόνας.